Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, αφού το μεσημέρι ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η βαθμολόγηση των γραπτών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. 18.161 στο δεύτερο και στο τέταρτο και 18.560 στο πέμπτο πεδίο. Και εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένος γενικά από όλα τα χρόνια και το διάβασμά μου. Δεύτερο και τέταρτο πεδίο έβγαλα 17.729. Στο πέμπτο πεδίο 17.948. Εντάξει, μπορούσα και λίγο καλύτερα, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος. Εντάξει, όλοι θα μπορούσαμε λίγο καλύτερα. Στην ίδια κατεύθυνση. Ναι, ναι. Έχετε παρόμοια ενδιαφέροντα και για το επαγγελματικό σας μέλλον, να σκέφτεστε ίδιε σχολές, να δηλώσετε. Η ίδια πόλη, ναι. Ίδια επαγγέλματα μάλλον όχι, αλλά θα δούμε. Ποιος είναι ο δικός σας στόχος? Ή στρατιωτικές ή πολυτεχνείο, μηχανολόγων μηχανικών. Ένας κοινός στόχος με τον αδερφό μου είναι οι στρατιωτικές σχολές, αλλά εγώ σκέφτομαι και τα μαθηματικά πολύ, επειδή μου άρεσαν γενικά. Θα αποφασίσουμε τώρα. Θα παίξει ρόλο βέβαια η πόλη, όπως είπατε. Ναι, πάρα πολύ, λόγω οικονομικού βέβαια, αλλά και γενικά, ξέρετε. Έχω μαζέψει, πιστεύω, 18.281 θετική κατεύθυνση για το τρίτο πεδίο. Μάλλον για ιατρική θα πάω. Και εγώ αρκετά καλά νομίζω πήγα. Από ό,τι έβγαλα τα μόρια γύρω στο 19.191. Και εγώ ιατρική θέλω, Θεσσαλονίκη εγώ. Έχω την αδερφή μου εκεί γι' αυτό. Εντάξει, δεν το περίμενα τόσο ψηλά, αλλά εντάξει, χάρηκα. Δυσκολευτήκατε στις εξετάσεις φέτος? Μαθήματα που σας ήταν λίγο πιο ισορροπημένες από πέρυσι. Αλλά είχαν και αυτές τις δυσκολίες. Εγώ μάζεψα 18.498 στο δεύτερο και στο τέταρτο πεδίο από τεχνολογική κατεύθυνση. Εντάξει, ικανοποιημένος είμαι. Δεν περίμενα τόσο, η αλήθεια είναι, αλλά με βοήθησαν τα μαθηματικά που έγραψα καλά. Εκεί. Αυτά. Ηλεκτρολόγων μηχανικών στη Θεσσαλονίκη ή στο Βόλο. Πολυτεχνία θέλω γενικά. Πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος τον εαυτό μου. Όλη η προσπάθεια που έγραψα όλο τον χρόνο δεν πήγε άδικη. Άμα δεν έχει γίνει κάποιο λάθος, είναι στα γύρω στο 19%. Πάρα πολύ καλά. Είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μου είναι, πρώτα, οι σχολές που θα επιθυμίσω θα είναι οι στρατιωτικές. Και ελπίζω από εκεί πέρα να κάνω μια καλή καριέρα μέσα από εκεί. Οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων αναμένεται να ανακοινωθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι υποψήφοι για τα ΤΕΦΑ, οι οποίοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει μέχρι τις 4 Ιουλίου να έχουν ολοκληρώσει την εξέτασή τους στα αγωνίσματα. Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι τώρα το πρώτο στο μέλημα των υποψηφίων για τα ΑΗ και ΤΕΙ της χώρας. Από την 5η 3 Ιουλίου έως την Δευτέρα 14 Ιουλίου, όλοι οι υποψήφοι πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους δελτίο.